τους χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα που με καταλήψεις, πορείες, παραστάσεις διαμαρτυρίας διεκδικούν μαζί μας ένα σχολείο ανοιχτό, δημόσιο και δωρεάν για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το πόσα λεφτά έχουν οι γονείς στην τσέπη τους ή όχι. Ένα σχολείο που να μορφώνει και δεν θα είναι εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο που θα επιτρέπει να αναπτύσσουν ολόκληρα την προσωπικότητά τους. Η κυβέρνηση αντίθετα θέλει ένα κλειστό σχολείο. Ένα κλειστό σχολείο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Για τα παιδιά που δεν έχουν να πληρώσουν τα φροντιστήρια. Ένα κλειστό σχολείο στη γνώση, ανοιχτό όμως σε δεξιότητες χρηστικού τύπου. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες μαθητές που δεν λύγησαν από το όργιο τρομοκρατίας, αστυνομία, εισαγγελείς, πρόθυμοι δήμαρχοι, δίθεν αγανακτισμένοι γονείς που επιστρατεύτηκαν. Τσαλακώσατε στην πράξη όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης για δίθεν ψεκασμένους μαθητές, αρνητές της μάσκας. Τους οδηγήσατε στην υπέρτατη ξεφτύλα να λένε στα ρεπορτάζ στις ειδήσεις ότι οι μαθητές είναι αρνητές της μάσκας και ταυτόχρονα φέρονται στα πλάνα χιλιάδες μαθητές οργανωμένα με τη μάσκα να διαδηλώνουν. Η κατρακύλα του Υπουργείου δεν έχει πάτο. Χθες με δηλώσεις, σήμερα με απόφαση, επί της ουσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς να γίνουν απεργοσπαστικός μηχανισμός, να κάνουν εξ αποστάσεως δασκαλία στα σχολεία που τελούν υποκατάληψη και να τιμωρούν τους μαθητές που δεν συμμετέχουν με απουσία. Συνάδελφοι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να είναι να συμμετέχει σε καταστατικό μηχανισμό οποιαδήποτε κυβέρνησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διαπαιδαγωγικός δίπλα στους μαθητές, μέσα στην τάξη, στο προάβλιο, στο δρόμο όταν αγωνιζόμαστε για το σχολείο που έχουμε ανάγκη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όπως πετάξαν την κάμερα στον κάλαθο των αχρήστων, να πετάξουν στη μούρη του Υπουργού αυτή την κατάφτυση απόφαση. Ακόμα και αυτοί που μπορεί να δηλιάζουν, να αναλογιστούν ποιος είναι ο λόγος που διάλεξαν αυτή τη δουλειά. Τη διάλεξαν για να απέναντι στους μαθητές και να καταστέλουν τους μαθητές από μακρύ χέρι του κράτους ή τη διάλεξαν για να δίνουν τη ζωή τους με τους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν τους αυριανούς ελεύθερους ανθρώπους. Εμείς είμαστε με τη δεύτερη μπάντα και δεν θα αφήσουμε ποτέ τους εκπαιδευτικούς να μετατραπούν στο πρώτο. Ευχαριστώ πολύ.